Ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ψυχοβγαλτικό για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες που θέλανε και οι δύο το παιχνίδι. Δηλαδή ο καθένας για το δικό του λόγο. Εμείς για να κρατηθούμε στην κορυφή και τα παιδιά για να μπας και μπορέσουν να μπουν στα παρέας. Εκπληκτικό, δηλαδή τα συναισθήματα, η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν εκπληκτική μέχρι το 94. Κρίμα για τον Γουσού και Σαγιανή για τη θέση που βρίσκεται, δεν του αξίζει. Εύχομαι να κάνετε ό,τι καλύτερο, παιδιά. Ό,τι καλύτερο πραγματικά από μένα. Το γήπεδο ήταν για μας πολύ κακός παράγοντας. Δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να κάνουμε το παιχνίδι που κάνουμε εμείς σαν ομάδα πάντα, με κατοχή μπάλας και σχετικά. Χάσαμε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Φάγαμε ένα γκολ από μια στημένη φάση. Τέλος πάντων, πληρώσαμε δύο αδράνειες ενώ προηγηθήκαμε στο σκορ μια στημένη φάση και ένα πέναλτι. Προηγηθήκαν τα παιδιά, πήραν την ψυχολογία. Χάσαμε λίγο εμείς τη δική μας ψυχολογία γιατί χάσαμε τέλος πάντων την ψυχοσύνθεσή μας σωστή. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια σε όλους. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν πάρα πολύ δυνατό και να καμιά φορά ξέφευγε κιόλας, αλλά ποδόσφαιρο είναι στην τελική. Ποδόσφαιρο είναι, μπάλα παίζουμε. Δεν υπήρχε κάτι αντιαθλητικό να πεις ότι αλήθεια και σχετικά. Ήταν ένα παιχνίδι μέσα σε πλαίσια τα οποία είναι ντέρμπι. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα. Το μόνο που έχω να πω είναι καλή συνέχεια για τις δύο ομάδες και ό,τι καλύτερο στο Φιλαράκι του Μαρίνου που είναι πολύ καλός προπονητής. Εμείς από την πλευρά μας παίζαμε ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι. Παίζαμε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάτι από αυτό για να παραμείνουμε στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης. Εμείς είχαμε βάλει ένα πλάνο στο παιχνίδι μας αναμονή στα πρώτα 60 με 70 λεπτά να περιμένουμε τον αντίπαλο στο δικό μας μισό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Θέλαμε να πάρουμε ένα μεγάλο όφελος από τον κακό αγωνιστικό χώρο και επειδή γνωρίζοντας ότι ο coach Αμπαριάν είναι ένας coach ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο για ομάδες του, θα βάλουμε την μπάλα κάτω να παίξουμε. Εμείς το εκμεταλλευτήκαμε αυτό με κάποια λάθη του αντιπάλου, μπορούσαμε και βγαίναμε στη μετάβαση. Θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό τακτικά παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ανατροπή του σκορ και όλα αυτά που πετύχαμε και το 3-2 ειδικά στο 90 έχει να κάνει με την προσωπικότητα που έχουν μέσα τους οι ποδοσφαιριστές μου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μου έχουν μεγάλη προσωπικότητα. Θεωρώ κατά την άποψή μου ότι είναι ποδοσφαιριστές
που χρειαζόμασταν πάρα πολύ να βάλουμε σε αυτό το δεύτερο μισό στο πρωτάθλημα και μαζί και με τα παιδιά που βρήκαμε εδώ πέρα το ένα μήνα που δουλεύουμε όλοι μαζί, έχουμε καταφέρει σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έχουμε φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική και θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στο επόμενο του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ κομβικά και εμείς θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε όσο παραπάνω πόντους μπορούμε για να είμαστε μέσα στο κόλπο της τέταρτης θέσης. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου για την απόδοσή τους. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που μετά από πάρα πολύ καιρό πήγε σε ένα σωματείο της Κεσαριανής τόσος πολλής κόσμος και ένθερμα να υποστηρίζει την ομάδα μέχρι το τέλος. Τους ευχαριστούμε όλους και όλη την Κεσαριανή που ήρθε στο γήπεδο και ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της Αρμενικής και τους ποδοσφαιριστές που βρήκανε το κίνητρο και την ψυχολογία, την ψυχική δύναμη στο τέλος να εσφαρίσουν στο 26ο λεπτό. Εμείς συνεχίζουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Συγχαρητήρια και πάλι στους ποδοσφαιριστές μου για την προσωπικότητά τους και αυτό που παρουσιάσαν. Ξέραμε ότι είναι ένα ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι παίζαν οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Σε εμάς η δικιά μας ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα. Τη χτίσαμε τώρα με τη διοίκηση, τους προπονητές, όλοι, καινούριους παίχτες. Τι να πω τώρα. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, ντέρμπι. Και είμαστε λυπημένοι γιατί πιστεύω προσωπικά ότι αξίζαμε την νίκη. Τώρα θα συνεχίζουμε, δεν έχει χαθεί τίποτα. Μέχρι το τέλος θα παλέψουμε για να βγάλουμε την ομάδα, να τη βγάλουμε κατηγορία. Και πιστεύω ότι έχουμε πολλές ελπίδες. Δεν έχει χαθεί τίποτα ακόμα. Συνεχίζουμε, έτσι ενωμένοι με τις προπονήσεις. Και όλα καλά. Στο τέλος πιστεύω ότι θα χαμογελάσουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στα δικά μας και στους αντιπάλους. Και πιστεύω, θέλω να το πω αυτό, ότι η διαιτησία δεν ήταν κατώτερη του περιστάσεως. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι πρέπει και αυτοί να καταλαβαίνουν τι μάτς παίζουν, έτσι. Παίζαμε την κατηγορία σήμερα, δεν νομίζω ότι ο διαιτητής βοήθησε το παιχνίδι.